Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις για πρώτη φορά στην Τολεμαίδα, πρώτη φορά και στην Ελλάδα. Φιλοξενούμε τους καλύτερους αθλητές από 15 χώρες της Ευρώπης. Είναι οι αυριανοί πρωταθλητές του τένις. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε 45 κορίτσια και 54 αγόρια, ηλικίες 10 με 12 χρονών. Πότε αρχίζουν οι αγώνες? Οι αγώνες αρχίζουν τα προκριματικά από την Κυριακή και τη Δευτέρα, και το κυρίως ταμπλό, οι πολλοί αγώνες θα γίνουν την Τρίτη, την Τετάρτη, και βέβαια όσο θα πηγαίνουμε θα φθήνουν, γιατί αυτοί οι οποίοι χάνουν θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν από τα γήπεδα. Και οι τελικοί? Οι τελικοί θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε απλά μονά ανδρών αγοριών, μονά κοριτσιών και διπλά αγοριών, διπλά κοριτσιών. Είναι μια σημαντική διοργάνωση. Είναι σε μικρές μεν ηλικίες, αλλά ναι, για το μέλλον του τένις. Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση, πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Γενικότερα οι Ευρωπαίοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο άθλημα του τένις. Προετοιμάζουν τα παιδιά τους από μικρές ηλικίες. Και σε αυτόν τον λόγο βέβαια οφείλεται και στο ότι οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές, τουλάχιστον μέσα στους 10 πρώτους, οι 8-9 στην παγκοσμίωση είναι Ευρωπαίοι. 15 χώρες της Ευρώπης στην Τολεμαίδα, λοιπόν. 15 χώρες της Ευρώπης που ξεπερνούν τους 100. Έχουμε συμμετοχές από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Λευκορωσία, Σλοβακία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ. Έχουμε συμμετοχή και από την Παλαιστίνη και βέβαια από τα γειτονικά μας, την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Αλβανία. Ανοιχτοί οι αγώνες για οι το κοινό. Οι αγώνες είναι ανοιχτοί για το κοινό. Θα είναι χαρά είναι μας και ευκαιρία να έρθουν, να παρακολουθήσουν τους μικρούς, ας πούμε, αυτούς αθλητές, και τα παιδιά τους να φέρουν οι γονείς για να παρακολουθήσουν αγώνες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη αλλά και για το τένις γενικότερα.